Νάτος, νάτος, νάτος. Ποιο θα συναντούσε πρώτα? Εμένα, το καλύτερο ρε φίλε. Εμένα θα συναντούσε. Ποιο θα συναντούσε? Ποιο θα συναντούσε? Εδώ ο Γιαβρούτας, να σας το φέραμε. Συναντιέται η παράνοια με τον Γιαβρούτα. Αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό είναι το σωστό. Από τα μεγαλύτερα τρολ. Τρολς. Δεν είμαι. Λοιπόν, εδώ. Κάνε ένα σόλο. Είμαστε, λοιπόν, είμαστε στη Βόρεια Εύβοια. Όχι Βόρεια, εδώ είναι, τι είναι, Μέση. Βόρεια πια. Βόρεια Εύβοια. Στο χωριό Προκόπη. Προκόπη. Από πίσω ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Μεγάλη χάρη. Και εδώ ο θαυματουργός. Ο Πάντερ Γιαβρούτας. Θα μας τη μενιατίσει κιόλας. Μην καπνίζεις τώρα, ρε. Τώρα να μιλήσεις στο ίντερνετ. Εδώ ο Πάντερ Γιαβρούτας. Και θα αρχίσει λίγο το σόλο έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια εκπομπή τώρα 15 στο θαύμα της Παναγίας. Να το πώς γίνει. Θα κάνουμε ένα IRL. Πέσει το ναι. Θα πέσουμε το ναι. Θα γίνει εδώ ένα IRL. Έχει εδώ ωραία και σουβλάκια, σουτζουκάκια, τα πάντα. Φαγητά. Εδώ ωραία φαγητά στο Προκόπη. Θα κάνουμε και ένα live. Θα μιλήσουμε φόλης της ύλης. Ναι. Καλησπέρα στον εισαγγελέα υπηρεσία. Θα είναι όλοι εκεί πέρα, θα είναι όλη η υπηρεσία πραγματικά. Θα είναι και ο Καριστάκης. Καριστάκης, θα είναι. Καριστάκης, μια χαρά είναι. Λοιπόν, λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα και πάμε να κάνει ένα σόλο τώρα. Ερωτήσεις κάνω, τι τραβάς. Όχι, εσύ θα κάνεις τα σολάρι, ναι, θα πεις ότι θέλεις. Περίμενα δύο κόσμους δηλαδή. Κάνε εξωγήινο. Λοιπόν, νάτος εδώ πέρα. Για πες μας εδώ για τη ζωή, αυτά πώς είναι στο Προκόπη. Αυτό με ρωτάς. Όχι, ας, λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση που κάνεις. Τι θες να σε πω, εσύ είσαι τρεγάδρος. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με τα άλλα όλα που θες εσύ να ασχοληθείς. Τα άλλα όλα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, Δημήτρη, έτσι όπως έχεις δημιουργήσει τα πράγματα. Μην καπνίσεις τώρα, άστο το τσιγάρο τώρα. Όχι, θα το μυρίζω σαν το σάρι. Άστο ρε, μην κυτρίζεις. Μετά επίτηδες, θα λένε μετά. Θα μας πιάσει. Η φιλοσοφία του καναλιού είναι τέτοια, έτσι ώστε να δημιουργούνται εντάσεις. Εμένα καμιά σχέση, όχι. Στη μένα εσύ όχι, δεν γνωρίζω, δημιουργούνται εντάσεις. Έχεις απογαλακτιστεί από τη μαρμίτα, έχεις δημιουργήσει κάτι δικό σου. Άντε πάλι, ναι. Έχεις δημιουργήσει κάτι δικό σου που δεν είναι ποδοσφαιρικό. Ας μην κρυβόμαστε, γιατί τέσσερις ώρες. Ναι, δεν θέλουμε να είναι κοινωνικό, πολιτικό, σατυρικό, τα πάντα. Είναι κάτι που έχει τα πάντα. Φέρνουμε στο πω, αυτούς που η κοινωνία τους έχει βάλει στο περιθώριο τους, πάμε... Δεν είμαι, όπως είπες, το καλύτερο τρολ. Το καλύτερο τρολ για μένα είναι ο Θεοδόσης από το Χορτιάτη. Ναι. Και να σου πω γιατί δεν είμαι το καλύτερο. Καλά. Τρολ. Γιατί τα σημειώνω, αγχώνομαι και μιλάω και γρήγορα. Άρα τα σημειώνεις, αυτό να πούμε, ναι, ότι σημειώνεις. Ναι, σημειώνω. Αυτά που έχεις πει για τον Κασοριανό, π.χ. αυτά τα πουρ, όλα τα γραμμένα τα έχεις. Ήταν όλα, ναι, πώς σημείωνε ο Έμινε, τα στιχάκια, ναι, και έτσι. Τα έκοβε και τα έφερε. Τα τατουάζ αυτά τι είναι, θα μας πεις. Την είναι η μητέρα μου, άστινα. Ναι. Κατάλαβες, δεν είμαι το καλύτερο τρόλο. Και απλά είμαι ουδέτερος, δεν συμμετέχω. Τώρα στην τσάντα αυτό τι να κάνουμε, αυτό που κάνουν οι TikTokers, τι έχουν μέσα στην τσάντα. Άστα αυτά σε μένα, έλα με σοβαρά τώρα. Σοβαρά τι να μιλήσουμε για αυτά, για τα σόβερα, ναι, για πες. Αυτά, δεν έχω κάτι με κανέναν. Οι τσακουμοί δηλαδή αυτοί με καριστάκηδες και με ντάφιδες. Είσαι κάτι σε πανούση με τέτοια να κάνουμε τώρα φυσιογνώμηση. Είναι καθαρά στημένη, ναι, για το χαβαλέ. Τώρα αν κάποιος παρεξηγείται δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι. Άνοιξε μας την καρδιά τώρα. Η εκπομπή είναι τέτοια που. Τώρα θέλω να τσαλακωθείς και να πεις την αλήθεια. Ποιος είσαι, ας πούμε, τι κάνεις. Άρα όλα είναι στη μέρα για το κότε. Είμαι Γιώργο Γιαβρούτα, για το κότε. Ναι. Δουλεύω σε κέντρο υγείας. Δεν κάνει να πω τη δουλειά. Ναι. Μένω στο Μαντούδι Εύβοιας. Είμαι επικουρικός. Αυτά. Είμαι ένας απλός άνθρωπος. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Είσαι επικουρικός και επίκουρος καθηγητής τρολολογίας. Δεν έχω κανένα χάρισμα ιδιαίτερο. Είμαι ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι. Λοιπόν. Εγώ δεν είμαι σαν αυτά τα ψώνια που φέρνεις εκεί που μετά νομίζουν ότι επειδή έτσι, θέλουν στο γυαλί 5 λεπτά θέλουν εκπομπές και την είδαν φίρμες. Συγκινήθηκες όταν με είδες, να πούμε. Συγκινήθηκα, ναι, φυσικά. Όπως θα συγκινηθώ όποιον δω από τόσα, ναι, χρόνια που βλέπω τις εκπομπές. Και τον Τρέγια και τον Χατζινάκου και τον Καριστάκη. Τον Καριστάκη. Ναι, ναι, ναι. Όλους αυτούς. Γιατί όλοι αυτοί τώρα είναι η παρέα μου, κατάλαβες. Επειδή, ναι, εδώ η ζωή είναι τέτοια που περνάω πάρα πολύ χρόνο σπίτι. Ναι. Δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει. Είναι λίγο. Εδώ είναι, όπως το είπε σωστά, μοιάζει. Για μένα είναι συντροφιά, κατάλαβε. Ναι, εδώ μοιάζει πολύ με Μέτσοβο και Παναγία σου Μελά, αλλά σε πιο flat. Σαν μονόπολη. Ναι. Ναι.
Να προτείνεις τον κόσμο να έρθει η Βόρεια Εύβοια για διακοπές, σαν εμένα. Να έρθει η Βόρεια Εύβοια είναι πάρα πολύ ωραία. Τα μερικοί θάλασσες, η Εύβοια βρέχεται από δύο θάλασσες, και από τον Ευβοϊκό και από το Αιγαίο. Έχει πολλά ωραία μέρη. Βέβαια, ανάλογα με τα οικονομικά του καθενός. Ναι. Εντάξει. Εγώ στάθηκα τυχερός, γιατί είναι η δουλειά μου εδώ. Γιατί από εκεί που είμαι θάλασσα, την έβλεπες με το κιάλι. Ναι. Αυτά. Είναι ωραίο βουνό με θάλασσα και θα κάνουμε μια εκπομπή τώρα αυτές τις μέρες. Θα πούμε σε αντίξωση, δεν ξέρουμε, μάλλον μεσημέρι θα είναι. Απλά θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όποιον τόσα χρόνια, αν μίλησα σε κάποιον άσχημα ή αν παρεξηγήθηκε με αυτά που είπα, δεν τα εννοώ. Ναι. Δηλαδή τα λέω βάσει του content της εκπομπής και ανάλογα. Καταλαβαίνεις. Ναι, είδες, μαζί το πήγαμε. Άρε, αγόρι μου. Έτσι. Έγινε Γιώργος Γιαβρούτας και θα τα πούμε εκεί. Και θέλω ποσοστά από το... Ναι, έτσι, έτσι.